Βλέπουμε τη διαδική αναζήτηση, binary search, ο πιο γνωστός αλγόριθμος αναζήτησης ενός στοιχείου σε έναν πίνακα. Σημαντική λεπτομέρεια ότι ο πίνακας είναι ήδη ταξινομημένος σε αύξουσα ευθύνουσα σειρά. Εδώ είναι ταξινομημένος σε αύξουσα σειρά στην παρουσίαση, αλλά τροποποιείται εύκολα ο αλγόριθμος και η ευθύνουσα. Και το στοιχείο χ, το οποίο ψάχνω να το βρω μέσα στον πίνακα. Και όταν λέμε ψάχνω να το βρούμε μέσα στον πίνακα, αυτό σημαίνει ότι έτσι όπως είναι ο πίνακας και το στοιχείο χ είναι εδώ για παράδειγμα, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να επιστραφεί η θέση του πίνακα στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο στοιχείο. Ποια είναι η αλγοριθμική ιδέα? Η αλγοριθμική ιδέα είναι η εξής, ότι εξετάζω το μεσαίο στοιχείο του πίνακα. Αν το χ είναι το μεσαίο στοιχείο, τότε επιστρέφεται η θέση. Αν το χ είναι μικρότερο από το μεσαίο, τότε ψάχνω στο αριστερό κομμάτι του πίνακα. Και αν το χ είναι μεγαλύτερο από το μεσαίο, τότε ψάχνω στο δεξί κομμάτι του πίνακα. Για να δούμε το παράδειγμα εκτέλεσης, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Να ένας πίνακας εδώ, ο οποίος είναι ταξινομημένος σε αύξουσα σειρά, βλέπεις έτσι 2, 3, 5, 7, 11, 13 κτλ. Και παρατήρησε λίγο, σε παρακαλώ, και τις θέσεις του πίνακα, 1, 2, 3 κτλ. Οπότε εδώ πέρα η αρρύθμιση του πίνακα ξεκινάει από το 1. Εντάξει. Και ψάχνω λοιπόν για το στοιχείο 11. Τι κάνω λοιπόν? Πηγαίνω ακριβώς στη μέση του πίνακα και είναι το στοιχείο 21. Οπότε ποιος είναι ο συλλογισμός? Ότι το 11 θα είναι προφανώς στην αριστερή μεριά. Άρα τι κάνω? Μπορώ να πετάξω στα σκουπίδια όλο το δεξί κομμάτι του πίνακα. Άρα λοιπόν τι κάνω τώρα αυτή τη στιγμή? Είναι σαν να έχω μόνο αυτό τον πίνακα πια στα χέρια μου. Έχω πετάξει όλο το δεξί κομμάτι και πάω καρφωτά στο μεσαίο στοιχείο και πάλι. Και είναι το 7 το μεσαίο στοιχείο. Ναι, το 11 είναι μεγαλύτερο το 7. Άρα αποκλείεται να είναι σε οποιαδήποτε από αυτές τις θέσεις. Τις σβήνω λοιπόν και αυτές όλες. Και τώρα λοιπόν ο πίνακας έχει, θα το ψάξω τώρα, αυτό το κομμάτι του πίνακα. Σημαντικό λοιπόν είναι το 13 εν πάση περιπτώσει, το 11 είναι μικρότερο του 13, άρα ψάχνω σε αυτό το κομμάτι, βρήκα το στοιχείο και τελείωσα. Παρατήρησε 2-3 πραγματάκια, σε παρακαλώ πολύ, ότι αν έψαχνα για παράδειγμα το 7, θα γινόντουσαν τα κοψίματα, οπότε ο αλγόριθμος θα σταματούσε εδώ, σε αυτό το βήμα, γιατί θα ήταν το μεσαίο στοιχείο. Αν δε το στοιχείο δεν υπήρχε καθόλου, δηλαδή πες ότι έψαχνα το 12, εδώ πέρα που είχε μείνει μόνο ένα στοιχείο στον πίνακα, τότε θα ψάχνε στο δεξί κομμάτι του πίνακα, που πλέον δεν υπάρχει πίνακας πρακτικά. Άρα λοιπόν αυτό είναι ασφαλές κριτήριο για να αποφανθούμε ότι το στοιχείο δεν υπάρχει στον πίνακα. Πάρα πολύ σημαντικό επίσης ότι αν ο πίνακας ο αρχικός έχει νη στοιχεία, τότε τα μισά στοιχεία είναι περίπου νη δεύτερα. Δεν είναι ακριβώς νη δεύτερα, αλλά εδώ πέρα κάνουμε αλγοριθμική ανάλυση, έτσι, που σημαίνει ότι το περίπου είναι επαρκές. Αμέσως μετά εδώ θα είχαμε νη δια 2 στο τετράγωνο στοιχεία, νη τέταρτα στοιχεία. Εδώ θα είχαμε νη 8 κτλ. Κτλ. Οπότε συνεχίζοντας μετά από κάπα βήματα, τα στοιχεία του πίνακα στο τέλος θα είναι νη δια 2 στην κάπα. Άρα λοιπόν, πότε θα σταματήσει στη χειρότερη περίπτωση ο αλγόριθμος? Όταν έχει απομείνει μόνο ένα στοιχείο στον πίνακα. Έτσι, εκεί μπορούμε να αποφανθούμε οριστικώς. Άρα λοιπόν, έτσι βγαίνει και μια ωραία ανάλυση πολυπλοκότητας, ότι η χειρότερη περίπτωση είναι πόσα βήματα να κάνει ο αλγόριθμος, νη ίσον 2 στην κάπα. Άρα λοιπόν, το κάπα είναι ο διαδικός λογαριθμός του νη. Τα βήματα του αλγορίθμου είναι log νη, αλλά σε κάθε βήμα αυτά τα οποία κάνουμε είναι πολύ απλές πράξεις. Δηλαδή είναι πήγαινε και βρες το μεσαίο στοιχείο, κάνει μια σύγκριση και έχει βγάλει απόφαση. Άρα λοιπόν σε log νη βήματα επί μια σταθερά θήτα του 1, δηλαδή θήτα του log νη είναι η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου αυτού, αν τον υλοποιήσουμε μάλιστα επαναληπτικά. Εμάς τώρα στα πλαίσια του μαθήματος μας ενδιαφέρει να το υλοποιήσουμε αυτό το πράγμα αναδρομικά, οπότε ρίχνουμε έτσι μια πολύ σύντομη ματιά με συγχωρείς στο ψευδοκώδικα. Και ο ψευδοκώδικας λέει το εξής: να ο αλγόριθμος και έχω τον πίνακα, το στοιχείο ψάχνω. Αυτό τώρα είναι μια ωραία πατέντα, δηλαδή από το start έως το finish. Τι είναι το start και το finish? Η αρχή και το πέρας του πίνακα που ψάχνω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δες αυτό εδώ το βήμα, ότι το start είναι η θέση 1 και το finish είναι η θέση 7. Εδώ είναι το start είναι η θέση 5 και το finish είναι η θέση 7. Άρα λοιπόν, αλλάζοντας μόνο αυτές τις δύο μεταβλητές, μπορώ να έχω σε ποια όρια ψάχνω τον πίνακα. Και ένας ωραίος τρόπος για να μην φτιάχνουμε νέους πίνακες κτλ. Το κριτήριο τερματισμού της αναδρομής είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι αν δεν υπάρχει πλέον πίνακας, τότε επιστρέφεται 0, δηλαδή δεν υπάρχει το στοιχείο του πίνακα. Εδώ είναι μια υλοποίηση του μεσαίου στοιχείου που είναι παίρνει στην αρχή και το τέρμα και κάνει ακέραια διαίρεση με το 2, οπότε σκάει μύτη ακριβώς στη μέση. Και εδώ είναι οι τρεις συνθήκες. Αν το στοιχείο είναι το μεσαίο, επέστρεψε τη θέση. Αν το στοιχείο είναι μικρότερο από το στοιχείο που είναι στη μεσαία θέση, τότε κάνει μια αναδρομική κλίση στον ίδιο πίνακα για το ίδιο στοιχείο από την αρχή που είχες μέχρι και μια θέση λιγότερο από τη μέση, για να κουρεύεται και το μεσαίο στοιχείο όπως είδες στην πράξη.
Και τέλος, αυτό το else if είναι αν το χ είναι μεγαλύτερο του α του μήντου, αυτό θα μπορούσα να το σβήσω και από τον κώδικα. Τότε κάνε αναδρομική κλίση για το στοιχείο α, για τον πίνακα α, το στοιχείο χ, από τη μέση συν 1 έως και το τέλος. Μια κομψή αναδρομή κιόλα, η οποία είναι και αρκετά διδακτική. Τώρα, όσον αφορά την πολυπλοκότητα του κώδικα αυτού, για να λύσω ένα πρόβλημα μεγέθους νη, προσοχή, δηλαδή όταν κάνω μια αναδρομική κλίση με νη δεδομένα στον πίνακα, με νη θέσεις να έχει ο πίνακας, τότε τι κάνω. Κάνω κάτι πράξη στον κώδικα αυτόν εδώ, έτσι από εδώ, μισέ τις είναι σταθερές, δεν με ενδιαφέρει και τώρα τόσο πόσες είναι, 7, 8, 9, δεν πάνε να στέλνει, σίγουρα είναι σταθερές. Και επίσης κάνει και μία αναδρομική κλίση, γιατί ή θα κάνει αυτή ή θα κάνει αυτή, μία από τις δύο, και ο χρόνος που χρειάζεται για να διεκπαιρεωθεί η αναδρομική κλίση είναι ταύτον η δεύτερα. Και έτσι λοιπόν προκύπτει αυτή εδώ η συνάρτηση πολυπλοκότητας, ταύτον η ίσον ταύτον η δεύτερα συν θήτα του 1, η οποία αμέσως μετά λύνεται με το θεώρημα της κυριαρχίας και η πολυπλοκότητα βγαίνει ότι είναι θήτα του λογνί. Αυτά λοιπόν για τη διαδική αναζήτηση, ένας πάρα πολύ κομψός και έξυπνος αλγόριθμος αναζήτησης και πάρα πολύ γρήγορος, γιατί η λογαριθμική πολυπλοκότητα είναι σχεδόν ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε πρακτικά, σε ένα πρακτικό πρόβλημα.